Ένα ταξίδι στο διάστημα μπορεί να είναι μοναδική εμπειρία, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Οι ειδικές συνθήκες επηρεάζουν τόσο το ανοσοποιητικό σύστημα, όσο και όλο το σώμα. Αυτό που δεν γνωρίζουμε όμως, είναι ότι τα διαστημικά ταξίδια προκαλούν πολλές αλλαγές στον ανθρώπινο οργανισμό, αρκετές από τις οποίες έχουν μελετηθεί από την εποχή που ο Γιούρι Γκαγκάριν έκανε την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση το 1961. Πλέον, προτού και έπειτα από μια διαστημική πτήση, μια εκτεταμένη ομάδα ειδικών παρέχει καθοδήγηση και προετοιμασία στους αστροναύτες. Αλλά αν σχεδιάζετε ένα ξαφνικό ταξίδι μακριά από τη Γη, αυτές είναι μερικές από τις επιπτώσεις στο σώμα σας που θα πρέπει να περιμένετε. Παράγοντες που επικρατούν στο διάστημα, όπως η ακτινοβολία, η μικροβαρύτητα, το στρες και αλλαγές στον ύπνο, επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργία του οργανισμού των αστροναυτών. Όταν βρεθούμε σε στρεσογόνο κατάσταση, το σώμα εκρίνει την ορμόνη του άγχους, την κορτιζόλη, η οποία σε μικρές ποσότητες όχι μόνο δεν βλάπτει, αλλά μπορεί να είναι ευεργητική για τον οργανισμό. Ωστόσο, το χρόνιο άγχος που προκύπτει από μια απαιτητική δουλειά όπως το να είσαι αστροναύτης, φέρνει ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει πως αν η κορτιζόλη μένει σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε παχυσαρκία, καρδιακή νόσο ή κατάθλιψη, ενώ πρόσφατα βρήκαν πως επηρεάζει αρνητικά και τη φαιά ουσία του εγκεφάλου. Δεν υπάρχει σημείο στο διάστημα που να μην επηρεάζεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα και να παραμένει σταθερό. Παρ' όλα αυτά, οι πλήρες επιπτώσεις των διαστημικών ταξιδιών μακράς διαρκείας δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί όσο θα θέλαμε. Και θα θέλαμε να ξέρουμε πάρα πολύ τι μας συμβαίνει όταν πηγαίνουμε στο διάστημα, καθώς η ανθρωπότητα στρέφει όλο και πιο πολύ το βλέμμα της πάνω σε αυτό. Σε εξέλιξη βρίσκεται μια νέα μελέτη με χρηματοδότηση από την NASA που θα διερευνήσει πόσο διαρκούν οι αλλαγές στον εγκέφαλο και ποιες επιπτώσεις έχουν στις νοητικές και σωματικές λειτουργίες. Η πραγματικότητα αυτή αλλάζει ήδη τον τρόπο που σκεπτόμαστε, αλλά και τις επιστημονικές μας πρακτικές. Οι άνθρωποι αυτοί, για παράδειγμα, θα χρειάζονται αναπόφευκτα και γιατρική περίθαλψη όσο βρίσκονται εκεί έξω. Η πιο σοβαρή κίνδυνη από την έκθεση του σώματος στο διάστημα είναι η έλλειψη οξυγόνου και η φυσαλίδωση, δηλαδή ο σχηματισμός φυσαλίδων στα υγρά του σώματος που οφείλεται στη μείωση της πίεσης του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, η πίεση στο κενό του διαστήματος είναι τόσο χαμηλή ώστε το σημείο βρασμού των υγρών στο σώμα μειώνεται κάτω από την κανονική θερμοκρασία του σώματος, γεγονός που οδηγεί στο σχηματισμό φυσαλίδων αερίου στα υγρά του σώματος καθώς βράζουν. Το αποτέλεσμα θα είναι το σώμα να πριστεί πολύ, έως και στο διπλάσιο μεγεθός του, αλλά δεν θα εκραγεί όπως στις ταινίες, αφού στην πραγματικότητα το δέρμα έχει τεράστια ελαστικότητα. Ο Αμερικανός αστροναύτης Mark Vandehei γύρισε πρόσφατα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά από ένα χρόνο παρά 10 μέρες. Για τους επιστήμονες ήταν ένα δώρο, διότι μελετώντας τον μπόρεσαν να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει κάτι που ήξεραν ήδη. Άλλος άνθρωπος πας στο διάστημα και άλλος γυρίζεις. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αστροναύτης, πίσω στη Γη ένιωθα 100 ετών για μερικούς μήνες. Απώλεια μυϊκής και οστικής μάζας, καρδιακό στρες και προβλήματα όρασης είναι μόνο μερικά από αυτά που παθαίνει. Χωρίς βαρύτητα υπάρχει επίσης μια ανακατανομή του αίματος, με περισσότερο αίμα να παραμένει στα πόδια και λιγότερο να επιστρέφει στην καρδιά, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερη άντληση αίματος από την καρδιά. Η μειωμένη ροή αίματος στους μύες, σε συνδυασμό με την απώλεια της μυϊκής μάζας, επιδρά αρνητικά και στην αερόβια ικανότητα του ατόμου. Στη διάρκεια της παραμονής στο σταθμό, η μάζα του σώματος του αστροναύτη συρρυκνώθηκε. Διαπιστώθηκε ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα ανέπτυξε άμυνες απέναντι σε νέους εχθρούς, ενώ τροποποιήθηκε και η φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου του. Διαπιστώθηκαν ακόμη αλλαγές στα επίπεδα του κολαγόνου, στο αίμα και τη λειτουργία των αιμοφόρων αγκείων, παράγοντες πιθανώς επιβαρυντικοί για την καρδιακή υγεία του αστροναύτη. Οι εξετάσεις έδειξαν σκλήρυνση στην καροτίδα αλλά και στα αγκεία των αμφιβληστροειδούς χιτώνα των ματιών του αστροναύτη. Μια σειρά από επιστημονικά πειράματα της CSA μελετούν το γιατί συμβαίνει αυτό, με πιο πρόσφατο αυτό που έφερε στο φως εντυπωσιακές αλλαγές στα νοσοποιητικά συστήματα των αστροναυτών. Ως βασική αιτία γι' αυτό θεωρείται το αυξημένο στρες που υφίσταται ο οργανισμός στο διάστημα. Το στρες είναι μια αντίδραση του σώματος σε ένα εχθρικό περιβάλλον. Στρες π.χ. προκαλεί μια ομιλία σε ακροατήριο, ένα τραύμα ή ζωή σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας σε ένα διαστημικό σκάφος μακριά από τη Γη. Σε κάποιους αστροναύτες παρατηρήθηκε ότι η δραστηριότητα των κυττάρων αυξάνεται. Σε αυτή την περίπτωση το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά υπερβολικά. Γι' αυτό το λόγο κάποιοι αστροναύτες εμφανίζουν αλλεργικά συμπτώματα και ξανθήματα.
Η παραμονή στο διάστημα ασκεί σημαντικές επιδράσεις στο ανθρώπινο σώμα, οι οποίες δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο που οφείλονται και τι σημαίνουν. Τρεις νέες μελέτες αστροναύτες δείχνουν αλλαγές τόσο στον εγκέφαλό τους, όσο και στη σύνθεση των βακτηρίων του εντέρου τους, καθώς επίσης μια τάση των κυττάρων τους να ξανανιώσουν. Η αύξηση της φαιάς ουσίας αφορά κυρίως περιοχές που ελέγχουν την κίνηση των ποδιών και οφείλεται στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, ο οποίος προσαρμόζεται σε συνθήκες μικροβαρύτητας. Και οι δύο αλλαγές, μείωση και αύξηση φαιάς ουσίας, ήταν πιο έντονες στους αστροναύτες του διαστημικού σταθμού από ότι των διαστημικών λεωφορείων, καθώς οι πρώτοι πέρασαν περισσότερο συνεχόμενο χρόνο στο διάστημα. Κατά τη διάρκεια μακροχρόνων διαστημικών πτήσεων στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, διαπιστώθηκε ότι 37 μέλη του πληρώματος εμφάνισαν μείωση ισοκινητικής δύναμης μεταξύ 8 και 17%, άνδρες και γυναίκες επηρεάζονται κατά παρόμοιο τρόπο. Στην πραγματικότητα, αυτή η υποβάθμιση των μειών συμβαίνει και όταν οι αστροναύτες ακολουθούν ένα αυστηρό πρόγραμμα άσκησης, που σημαίνει ότι θα έχει ακόμα πιο σοβαρές επιπτώσεις στο ανθρώπινο σώμα σε ακόμη μεγαλύτερες διαδρομές, όπως ένα ταξίδι ως τον Άρη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 30% της μυϊκής δύναμης χάνεται μετά από παραμονή 110 έως 237 ημερών σε περιβάλλον μικροβαρύτητας. Οι αποστολές στο διάστημα που διαρκούν πολύ καιρό θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης. Επίσης, ενώ βρίσκονται στο διάστημα, οι αστροναύτες αλληλεπιδρούν με τα δικά τους μικρόβια, με τα μικρόβια των άλλων μελών του πληρώματος, την τροφή τους, το περιβάλλον τους. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν τις ανοσολογικές τους αντιδράσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολες καταστάσεις και να αυξήσει την πιθανότητα για λοιμώξεις μεταξύ των μελών του πληρώματος. Μια άλλη έρευνα ερευνητών του Πανεπιστημίου Northwestern και του Σικάγο του Ιλινόης συγκρίνει τις αλλαγές στα βακτήρια του εντέρου των δίδυμων αστροναυτών Scott και Mark Kelly της NASA, από τους οποίους ο πρώτος πέρασε σχεδόν ένα χρόνο στο διάστημα, ενώ ο δεύτερος συνταξιούχος πλέον αστροναύτης έχει συμμετάσχει σε 4 αποστολές διαστημικών λεωφορείων και έχει παραμείνει συνολικά 54 ημέρες στο διάστημα, αλλά εδώ και 6 χρόνια δεν έχει φύγει από τη Γη. Οι αστροναύτες μπορεί να εμφανίσουν υπερευαισθησία και αυτοάνωσα νοσήματα. Υπάρχει ακόμα πιθανότητα επανεμφάνισης ιών από την παιδική τους ηλικία, όπως η ανεμοβλογιά. Οι μισοί αστροναύτες επιστρέφουν με ασθενέστερο νοσοποιητικό. Ωστόσο, οι ερευνητές δεν είναι ακόμα σε θέση να εκτιμήσουν τις μελλοντικές επιπτώσεις της μακρόχρονης παραμονής στο διάστημα. Επιπλέον, όπως αναφέρεται στη δημοσίευση, τα αποτελέσματα της μελέτης δύσκολα μπορούν να γενικευθούν για όλους τους αστροναύτες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και ενεργοποιήστε το καμπανάκι.